Το baseball, λόγω της φύσης του, την έλλειψη χρονομέτρου και την περιτροπή σε επίθεση και άμυνα, είναι ίσως το μόνο παιχνίδι όπου μπορεί να αλλάξει το προβάδισμα στην ίδια φάση, επιφέροντας ταυτόχρονα και ξαφνικό θάνατο. Όλα αυτά συνέβησαν στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς των τελικών για το World Series του 2020 μεταξύ των Dodgers και των Rays. Ήταν ένα παιχνίδι σε όλη του τη διάρκεια καταπληκτικό, με 4 εναλλαγές σκορ και 1 ισοπαλία. Όλα τα λεφτά όμως είναι η τελευταία φάση του παιχνιδιού στην τελευταία επίθεση των Rays. Οι Dodgers προηγούνται 7-6. Ήδη έχουν βγει 2 Rays out και ο ροπαλιστής έχει 2 strike. Ένα ακόμη και το παιχνίδι λίγη. Δύο βάσεις είναι γεμάτες, με τον Αροζαρένα να βρίσκεται στην πρώτη. Η μπάλα χτυπιέται με μέτρια δύναμη και σκάει στο γρασίδι ανάμεσα στους αμυντικούς. Οι δρομοί των Rays τρέχουν και εκείνος που ξεκίνησε από τη δεύτερη βάση ισοφαρίζει το παιχνίδι, τη στιγμή που ένας αμυντικός των Dodgers, ο Taylor, χάνει την μπάλα και καθυστερεί. Στο baseball όμως τα λάθη πληρώνονται της μετρητής. Έτσι ο Αροζαρένα, που ήδη τρέχει από την πρώτη βάση, έχει φτάσει στην τρίτη και αποφασίζει να τρέξει για να σκοράρει στο σπίτι. Ο κάτσερ των Dodgers, ο Will Smith, τον βλέπει και περιμένει την μπάλα για να τον βγάλει out. Ο Αροζαρένα έχει πλέον τόσο μεγάλη ταχύτητα που τα πόδια του δεν τον κρατάνε. Πέφτει λίγο πριν το σπίτι. Ο κάτσερ όμως αυτό δεν το βλέπει, θεωρώντας ότι ο δρομέας πλησιάζει, βιάζεται. Η μπάλα ακουμπάει στο χείλος του γαντιού του, εκείνος νομίζει ότι την έχει πιάσει και το κατεβάζει προς το σπίτι. Ο Αροζαρένα είναι λίγο πιο πίσω. Έχει σηκωθεί και προς στιγμήν σκέφτεται να επιστρέψει στην τρίτη βάση, καθώς θα ήταν sitting duck για τον κάτσερ, οπότε ο γύρος θα τελείωνε και το παιχνίδι θα πήγαινε στην παράταση. Το δεύτερο λάθος όμως έχει ήδη γίνει. Η μπάλα εξωστρακίζεται από τον κάτσερ που στιγμιαία την ψάχνει. Ο Αροζαρένα κάνει 5 βήματα και με μία βουτιά σκοράρει και δίνει τη νίκη στους Rays με 7-8. Δείτε τώρα τη φάση στον κανονικό της χρόνο. Έτσι, οι Rays έφεραν τη σειρά του τελικού στα ίσα και από εκεί που με ένα strike θα έχαναν με 3-1, βρέθηκαν να είναι ισόπαλοι στις νίκες με 2-2. Και έπεται συνέχεια.